εξομπελιστεί από το λιμάνι Θεσσαλονίκης που θέλουν οι Αμερικανοί για τα συμφέροντά τους, ο Ιβάν Σαββίδης. Ξεχνούν ότι έχουν οπαδούς από πίσω ο Σαββίδης. Και άμα το θυμώξουν παραπάνω και αμολύσει τους οπαδούς, θα αρχίσουν να μιλάνε κάφροι μετά για ανεξάρτητη Μακεδονία, για ένα σωρό ιδίες. Τα ξεχνούν αυτά οι ηλίθιοι που υπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα και τα εθνικά. Σας το λέω εδώ και να το θυμάστε. Η αφορμή θα είναι αυτό. Η αιτία θα είναι άλλη. Η αιτία θα είναι η λογική των κυβερνώντων εδώ και δεκαετίες που δεν βλέπουν ότι άλλο να υπηρετείς τα συμφέροντά σου πρώτα και μετά να υπηρετείς τη συμμαχία σου και άλλο να σε δούλο του συμμάχου σου και να υπηρετείς τα ξένα συμφέροντα και μετά την Ελλάδα. Αυτοί υπηρετούν πρώτα τα ξένα συμφέροντα, είναι δούλοι των Αμερικανών Γερμανών και μετά την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που η ελληνική λύση αναδεικνύει κάθε φορά. Και θα συνεχίσω να φωνάζω, να ουρλιάζω, να τα λέω. Πείτε ό,τι θέλετε, δεν θα σταματήσω. Δεν σταματάω. Θέλω να καταλάβετε γιατί αν γίνει αυτό με το Σαββίδι και σηκώσει τον Λάβαρα, τον Μπαϊράκη αυτός ο ίδιος του, τις επαναστάσεις στο Βορρά, καήκαμε παιδιά. Καήκαμε. Σας το λέω από τώρα, καήκαμε. Καήκαμε όλοι μαζί, τσουρουβλιστήκαμε σε ένα καζέ, τα βράσουμε όλοι μαζί. Πάει η Ελλαδίτσα μας. Πάει η Θράκη μας. Πάει η Μακεδονία μας. Το πήρε με λεφτά, το πήρε. Τέλος. Ο Πομπέο απαιτεί όμως να φύγει από εκεί μέσα. Πρέπει να το διώξουν. Κρατήστε το. Ως είδηση εσείς. Ως είδηση. Και ξέρετε, οι μεγάλες συγκρούσεις από εκεί ξεκινάνε τα γήπεδα. Έτσι διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Η αφορμή ήταν αυτή. Μην τολμήσουν και πειράξουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας. Μην τολμήσουν τη Δυτική Δημοκρατία και πειράξουν την πατρίδα μας. Θα έχουν να κάνουν με νέα προδοσία πλέον σε αυτό το σπορ. Με νέα, χειρότερα την προηγούμενη. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι.